Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο συνταγές365.gr. Σήμερα θα φτιάξουμε κουνουπίδι σαλάτα. Εάν θέλετε να βοηθήσετε να μεγαλώσει η μαγειρική παρέα μας, κάντε ένα like στο βίντεο γιατί μας βοηθάτε πολύ. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε την καμπάνα ώστε να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις συνταγές που ανεβαίνουν. Τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι ένα κουνουπίδι αρκετά μεγάλο, μία κουταλιά της σούπας χοντρό αλάτι, ένα λεμόνι και λίγο λάδι. Ξεκινάμε βάζοντας την κατσαρόλα μας, μία αρκετά μεγάλη κατσαρόλα, βάζοντας περίπου τα 4 δάχτυλα με νερό. Βάζουμε σε δυνατή φωτιά και ρίχνουμε μέσα το αλάτι. Αφήνουμε να βράσει και συνεχίζουμε με το κουνουπίδι. Βάζουμε σε μία λεκάνη αρκετό νερό και ξεκινάμε να καθαρίζουμε το κουνουπίδι, βγάζοντας πρώτα τον αφαλό και έπειτα κόβοντας το κουνουπίδι σε μπουκέτα. Κάθε μπουκετάκι που θα κόβουμε το βάζουμε μέσα στο νερό. Αυτό το κάνουμε βάζοντας τα μέσα στο νερό για να φύγουν κάθε τι που μπορεί να υπάρχει μέσα στο κουνουπίδι, βρωμιές και άλλα διάφορα. Μέχρι να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία με το κουνουπίδι, το νερό μας έχει βράσει. Παίρνουμε το κουνουπίδι όπως είναι και το ρίχνουμε ένα-ένα μέσα στην κατσαρόλα. Αφήνουμε το κουνουπίδι να βράσει με μισάνοιχτο το καπάκι της κατσαρόλας για περίπου 10 λεπτά με 1 τέταρτο. Για να δοκιμάσουμε αν είναι έτοιμο, παίρνουμε ένα πιρούνι και τρυπάμε μία τουφίτσα, ένα μπουκετάκι. Αν το πιρούνι φύγει εύκολα, το κουνουπίδι μας είναι έτοιμο. Εάν θέλετε να βρείτε τις συνταγές μας, επισκεφτείτε το site μας συνταγές365.gr. Όταν λοιπόν το δοκιμάσουμε με το πιρούνι και δούμε ότι είναι έτοιμο, παίρνουμε την κατσαρόλα μας και ρίχνουμε όλα τα νερά και το κουνουπίδι μαζί μέσα σε ένα τρυπητό. Το αφήνουμε να στραγγίξει καλά, γιατί εάν δεν στραγγίξει και κρατήσει τα νερά του, όταν θα ρίξουμε το λάδι και το λεμόνι θα μας νερουλιάσει. Οπότε θέλουμε να στραγγίξει καλά. Όταν γίνει και αυτό, το βάζουμε σε ένα σκεύος και μπορούμε να σερβίρουμε ρίχνοντας από πάνω λάδι και λεμόνι. Μπορούμε να το φυλάξουμε στο ψυγείο μας για 2 με 3 μέρες περίπου. Η μαγειρική μας παρέα μεγαλώνει σιγά σιγά. Εσείς θα θέλατε να γίνετε μέλος? Οι τρόποι για να μας ακολουθήσετε είναι στο YouTube, κάνοντας εγγραφή στο κανάλι μας και πατώντας την καμπάνα, ακολουθώντας μας στο Instagram ή κάνοντας like στη σελίδα μας στο Facebook, Συνταγές365. Σας ευχαριστούμε.